Συζητάμε σήμερα από το πρωί για ένα νομοσχέδιο με προαποφασισμένες κατευθύνσεις, με νέους ψηφιακούς κόφτες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μιλάμε δηλαδή για μια ψηφιακή κοροϊδία των μαθητών και των οικογενειών τους. Είναι τραγελαφικό να μιλούν για ψηφιακό σχολείο τη στιγμή που στα σχολεία οι πτώσεις σοβάδων, τα πλημμυρισμένα προάβλια, οι ανατιναγμένοι λέβητες, οι ρογμές στους τοίχους και τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν κάθε χρόνο σε απαρχαιωμένες υποδομές και σε εκπαιδευτικούς είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Ιδέα αναφορές σε υβριδικά συστήματα διδασκαλίας για τις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές που θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβρη αποτελούν δείγμα γραφής αλλά και προάγγελο μιας πολιτικής που τις εξελίξει την τεχνολογία, τις αξιοποιεί για να αποφέρει πλήγματα στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών αφού αξιοποιείται για να υποκαταστήσει την αναντικατάστατη ζωντανή επαφή εκπαιδευτικού και μαθητή. Τα παιδιά χρειάζονται όμως εκπαιδευτικούς και όχι μόνο οθόνες. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη γιατί ανοίγει το δρόμο σε νέο κλείσιμο σχολείων και συγχωνεύσεις όπου τα όρια της αντοχής της οικονομίας πασφαλισμένα με δίθεν παιδαγωγικά κριτήρια το επιβάλλουν. Έχουμε λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν φαίνεται να το αφορά ούτε το ότι χιλιάδες εκπαιδευτικοί εργάζονται στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης. Οι εμπνευστές του δηλαδή θεωρούν ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα 770 ευρώ του εισαγωγικού μισθού που συχνά είναι λιγότερα και από το ενίκιο του. Ανύπαρκτο είναι επίσης οποιοδήποτε μέτρο στήριξης των 52.000 απολυμένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που από τις αρχές του Σεπτέμβρη θα ζήσουν πάλι το μαρτύριο της εξέβρεσης κατοικίας. Θεωρεί άραγε λογικό η κυβέρνηση, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα παιδιά του ελληνικού λαού να κοιμούνται σε σκηνές, σε ξαπλώστρες και σε αυτοκίνητα. Ούτε λέξη επίσης για το θέμα της ενάμινης άδειας ανατροφής που μόνο οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται. Εννοείται τέλος πως δεν υπάρχει ούτε μία αράδα στο κείμενο του νομοσχεδίου για το θέμα της θωράκισης των κτηριακών υποδομών των σχολείων που είναι στο κόκκινο και αν δεν παρθούν μέτρα θα προκύψουν πολύ σοβαρά προβλήματα για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Έχουμε ένα νομοσχέδιο που στο εισαγωγικό του μέρος ξεκινάει πάλι με φανφάρες περί αναβάθμισης της εκπαίδευσης, περί ψηφιακού σχολείου αντιμετώπισης ανισοτήτων, στήριξη εκπαιδευτικών κτλ. Και καταλήγει να κινείται στον ίδιο αδιέξοδο δρόμο της ακόμα μεγαλύτερης ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας εκπαίδευσης, της λογικής κόστους ωφέλους και της προσπάθειας κατηγοριοποίησης σχολείων μαθητών και εκπαιδευτικών. Στο άρθρο 4 για το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό εισάγεται η λογική της ιδιωτικοποίησης δομών και υπηρεσιών του δημόσιου σχολείου που διαπερνά πολλά άρθρα του νομοσχεδίου και προβλέπεται να γίνεται από ιδιωτικούς φορείς, προφανώς κατά παραγγελία των δικών τους απαιτήσεων. Στα άρθρα 6 και 7 για το εξαιρετική σημασίας φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού συνεχίζει η αντίληψη του Υπουργείου να εμφανίζει ότι δήθεν αυτό αντιμετωπίζεται μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ακόμη και ανωνύμων καταγγελιών και ως ένα ζήτημα που αφορά τάχα μόνο τα εκπαιδευτικά ενώ αγνοούνται κοινωνικά, οικογενειακά και γενεσιουργά αίτια. Εδώ γίνεται ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση υποβάθμισης της ευθύνης του κράτους για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων δίνοντας τη δυνατότητα σε ιδιωτικούς φορείς όχι μόνο να μπαίνουν στα σχολεία και να υλοποιούν προγράμματα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας αλλά και να αναλαμβάνουν ακόμα και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημόσιου σχολείου. Άλλο ένα πάρτι δηλαδή για τους εμπόρους της γνώσης. Άρθρα αυτού του νομοσχεδίου προωθούν τις ψηφιακές φροντιστηριακές τάξεις ουσιαστικά ως υποκατάστατο της διαζώσης ενισχυτικής διδασκαλίας. Μα πώς μπορεί να γίνει αυτό τη στιγμή που δεν έχουν όλα τα παιδιά ισότιμη πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές. Για το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό προβλέπουν να πραγματοποιείται και από ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς. Κατάταξη και προσανατολισμός δηλαδή των μαθητών μέσα από τεστ δεξιοτήτων και ρυθμοτολόγια κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες του ΣΕΒ, των βιομηχάνων. Πάντα συνεπή σε κάτι τέτοια.
Προβλέπουν ότι φορείς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα μπορούν να παρέχουν ειδική αγωγή σαν σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε άτομα άνω των 15 ετών. Αντί δηλαδή να ενισχυθεί ουσιαστικά η ειδική αγωγή, δίνεται χώρος για την ιδιωτική πρωτοβουλία να κάνει business. Απεργάζονται τη ρευστοποίηση των ειδικών δομών και της ειδικής στήριξης με το μαθητή με αναπηρία να χάνεται κυριολεκτικά στο σύνολο των μαθητών και να απαλλάσσει το εκάστοτε Υπουργείο από το κόστος τελέχωσης, προσλήψεων και μέσων. Η κυβερνητική αναλγησία και η αποθέωση της λογικής κόστος ωφέλους φανερώνεται και στις περιπτώσεις των μαθητών που δικαιούνται κατοίκον διδασκαλία με την προώθηση και σε αυτές τις περιπτώσεις της τηλεκπαίδευσης. Ενώ στις περιπτώσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών με αναπηρία καθιερώνουν ποσοστό 75% για να θεμελιώσουν δικαίωμα απόσπασης και 80% για δικαίωμα μετάθεσης χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση με στόχο τον περιορισμό αυτών ακριβώς των κατηγοριών. Τονίζουμε όμως ότι ο δρόμος της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης, ο δρόμος της επικοινωνιακής διαχείρισης των μεγάλων προβλημάτων των σχολείων, ο δρόμος της στοχοποίησης των εκπαιδευτικών και της κατασυκοφάντησης των αγώνων τους, αυτών που σύρθηκαν πάνω από 15 φορές τα τελευταία χρόνια στα δικαστήρια, επειδή διεκδίκησαν δημόσιο δωρεάν σχολείο, είναι εντελώς, μα εντελώς αδιέξοδος. Ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, που εκπροσωπεί περίπου 80.000 εκπαιδευτικούς, μας ενημέρωσε την προηγούμενη Δευτέρα στην Επιτροπή ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, βγάζοντας έξω τους απολυμμένους δασκάλους και δασκάλες που δούλεψαν τη φετινή χρονιά, έχουμε πάνω από 5.000 άνεργους δασκάλους που δεν σταματούν να διεκδικούν και να παλεύουν υπέρ του δημόσιου δωρεάν σχολείου για την προάσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Η εκπαιδευτική διαδικασία, η παιδαγωγική πράξη είναι μια ανθρώπινη σχέση, είναι μια παιδαγωγική σχέση και αυτή δεν αντικαθίσταται σε καμία των περιπτώσεων από ηλεκτρονικά μέσα. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι τα περίφημα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία πληρώνει ο λαός μας, αφορούν τα κέρδη των λίγων και όχι τις ανάγκες των πολλών. Το ΚΚΕ εδώ και καιρό απαιτεί να στηριχτούν τα σχολεία με εκπαιδευτικούς και να δοθούν χρήματα για να είναι ασφαλή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και όχι να μοιράζονται ψηφιακά υποκατάστατα της εκπαίδευσης με μια πολιτική που καταφέρνει με επιτυχία τα μεγάλα τεχνολογικά επιστημονικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας να τα μετατρέπει σε αντιλαϊκά εργαλεία. Ευχαριστώ πολύ.